Το ρόλο του κορυφαίου παίκτη στην εγχώρια αγορά με αναπτυσσόμενη δυναμική εξακολουθεί να διατηρεί η γαλακτοβιομηχανία Δοδόνη. Η οικονομική συγκυρία στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον δεν είναι προφανώ η καλύτερη δυνατή. Η γαλακτοβιομηχανία Δοδόνη όμω από το 2012 και την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτο αποδεικνύει ότι όχι μόνο μπορεί να ανταπεξέλθει, αλλά να καθοδηγεί τι εξελίξει. Χωρί να απομακρύνεται κάποιο από την πραγματικότητα, η δοδόνη την τελευταία τετραετία είναι αναμφίβολα η πιο ταχύτατα αναδυόμενη βιομηχανία τη χώρα στον τομέα τη. Το μοντέλο τη διοίκηση, άλλωστε από μια διεθνή ένωση κεφαλαίων, μπορεί να προκάλεσε αρχικά σύγχυση και στην τοπική κοινωνία, γρήγορα όμω φάνηκε η αποδοτικότητά του και στου συνεργαζόμενου παραγωγού αλλά και στην τοπική οικονομία. Οι επενδύσει αποτέλεσαν εξ αρχή προνομιακό πεδίο για του ιδιοκτήτε τη Δοδόνη που ολοκληρώνει το επόμενο διάστημα τη νέα γραμμή παραγωγή φέτα, εξυγχρονίζοντα τι εγκαταστάσει με απότερο στόχο την αύξηση τη παραγόμενη ποσότητα με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για μια επένδυση ύψου ενό εκατομμυρίου ευρώ περίπου, ενώ προηγήθηκαν επενδύσει 6,5 εκατομμυρίων στη γραμμή παραγωγή για ορτιού και 1,5 εκατομμυρίου για την παραγωγή ενό πρωτοποριακού προϊόντο που κυκλοφορεί μόνο στο εξωτερικό. Ο λόγο για την φέτα Crumbled, προϊόν που απαιτήθηκε από την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, εξάγεται ήδη σε μεγάλε ποσότητε και έχει κερδίσει μεγάλο μερίδιο τη αγορά. Στι αρχέ του 2019, η Δοδόνη πρόκειται να λανσάρει νέα προϊόντα, έχοντα την προμετωπίδα αυτών τα γιαούρτια με κομμάτια και γεύσεις φρούτων. Η επίσημη πρώτη θα γίνει στην έκθεση τροφίμων στο Παρίσι και στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι εισαγωγέ, ενώ στην ελληνική αγορά αναμένεται να βρουν θέση στα αράφια εντό του πρώτου τετραμήνου. Όλα τα παραπάνω στου καταναλωτέ μπορεί να φαίνονται από απλώ ενδιαφέροντα έω ιδηλιακά. Οι παραγωγοί όμω που συνεργάζονται με τη Δοδόνη αγωνιούν βλέποντα την κατρακύλα των τιμών στι γαλακτοβιομηχανίε τη χώρα ω απόρρια και των μεγάλων ποσοτήτων που μένουν αδιάθετε αλλά και των αθρώων εισαγωγών. Η Δοδόνη θα διατηρήσει πάντω την φετινή γαλακτοκομική περίοδο την ίδια τιμολογιακή παραγωγή απέναντι στου παραγωγού συνεργάτε τη με τη δέσμευση τη διοίκηση να ήταν και να παραμένει πω η εταιρεία θα έχει πάντα τι υψηλότερε τιμέ στην Ήπειρο, λαμβάνοντα υπόψη τι ιδιαίτερε συνθήκε που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί με τα κοπάδια του. Αντίθετα με ό,τι ακούγεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, η εταιρεία, σύμφωνα με πληροφορίε, θα συνεχίσει να δίνει τι προκαταβολέ στου παραγωγού, όπω και να παίρνει το γάλα από όλου του μικρού παραγωγού. Όσο για το αν η τιμολογιακή πολιτική τη εταιρεία μπορεί να αποτελέσει πεδίο συζήτηση με τοπικού πολιτικού παράγοντε, ακριβώ επειδή ο Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχυμάνη δημοσιοποίησε πριν από ένα μήνα τη συνάντηση με στελέχη τη εταιρεία, η διοίκηση τη Δοδόνη αρκείται να σημειώνει ότι με την περιφέρεια Ήπειρου μοιράζεται το ενδιαφέρον και την αγωνία για το μέλλον του πρωτογενού τομέα στην Ήπειρο.